Για χιλιάδες χρόνια ήμουν θαμμένη μαζί με την αδερφή μου στη γη της Κρήτης, στην Ελεύθερνα. Η γη που μας γέννησε, μας κρατούσε γαλήνια στην αγκαλιά της. Ώσπου μια νύχτα, άκουσα χτύπους δυνατούς από αξίνες και ανθρώπινες φωνές να ταράζουν την ησυχία μας. Ένιωσα να αρπάζουν την αδερφή μου και αμέσως μετά να την πετάνε πίσω με περιφρόνηση, ρίχνοντας πάνω της ξανά το χώμα. Ύστερα, άκουσα την αξίνα να χτυπάει δίπλα στο πρόσωπό μου. Ένιωσα χέρια επάνω μου, να απομακρύνουν το χώμα που τόσους αιώνες με σκέπαζε. Αντίκρισα και πάλι το φεγγάρι. Και ξαφνικά... σκίστηκε ο ουρανός. Θύελα ξέσπασε. Σημάδι κακών. Μετά από λίγο καιρό άλλαξα χέρια. Με δώσαν σε έναν ξένο με περίεργη μιλιά. Αυτός άδειασε το ξύλινο κουτί που κουβαλούσε και με ακούμπησε μέσα μαζί με τα βιβλία του. Ένιωθα ότι απομακρυνόμουν όλο και πιο πολύ από τους κουρίτες φυλακές μου και από την αδερφή μου. Ένα κακό προαίσθημα άρχισε να με κυριεύει. Δεν άρχισε να φτάσει στα αυτιά μου η βοή μιας πόλης. Με πλημμύρισε η άβρα της θάλασσας. Της θάλασσας που κάποτε αγναντεύαμε με την αδερφή μου. Της θάλασσας που έφερνε κοντά μας τόπους και ανθρώπους μακρινούς. Της θάλασσας που στον ορίζοντά της γραφόταν πια το ταξίδι του ξεριζωμού μου. Κύλησαν μέρες και νύχτες πολλές ώσπου να πιάσουμε στεριά. Βρέθηκα σε ξένο τόπο και κατέληξα στη συλλογή ενός μικρού μουσείου σε μια πόλη που άκουσα να την λένε Οσέρ. Μοναδική μου όμως έγνοια παρέμενε η μονάκριβη αδερφή μου που είχε μείνει πίσω στην πατρίδα. Άρα γιατί να είχε απογίνει. Μια μέρα είδα έναν άντρα με ψηλό καπέλο να με κοιτάζει με απέραντο θαυμασμό και να με παίρνει μαζί του, δίνοντας ως αντάλλαγμα μια πανέμορφη ζωγραφιά. Πριν με βάλει στο κουτί, που είχε γίνει πια σπίτι μου, άκουσα το όνομά του. Μαξίμ Κολινιό. Κι έτσι κατέληξα στο Λούβρο, σε ένα κτίριο λαμπρό, τεράστιο, γεμάτο με πράγματα θαυμαστά από όλο τον κόσμο και από την ίδια μου την πατρίδα. Στο μεγαλόπρεπο αυτό μουσείο έζησα όλα όσα θα μπορούσε ποτέ κανείς να επιθυμήσει. Κόσμος πολλής μαζευόταν γύρω μου, για μέρες, μήνες, χρόνια. Ένιωθα το βλέμμα των ανθρώπων να με προσκυνά, γεμάτο περιέργεια και θαυμασμό. Κι όμως εγώ ήμουν άρρωστη από νοσταλγία. Ο καημός της προσφυγιάς και τ' αποχωρισμού από τη μονάκριβη αδερφή μου πλάκωνε με ασήκωτο βάρος στη ψυχή μου. Πόσο θα ήθελα να μπορούσα να γυρίσω πίσω ξανά, έστω και για μια στιγμή, να συναντήσω το αίμα μου, τη μοναδική οικογένεια που μου είχε απομείνει. Κι ας μου έπαιρναν τα πάντα, και τη στέγη, και τη φροντίδα, και το θαυμασμό. Θα ήμουν πλούσια, πλούσια από ευτυχία. Τα χρόνια κύλησαν, ώσπου μια μέρα εμφανίστηκε κάποιος που με περιεργαζόταν επίμονα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Στάθηκε μπροστά μου σαν να γνώριζε κάτι,
ένα μυστικό που ήθελε να μοιραστεί μαζί μου. Κρατούσε ένα βιβλίο, το άνοιξε. Η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Εκεί αντίκρισα για πρώτη φορά μετά από χρόνια την εικόνα της αδερφής μου. Ο άνθρωπος αυτός ήταν αρχαιολόγος και καθηγητής που θέλησε να διηγηθεί την ιστορία του τόπου και των ανθρώπων που με δημιούργησαν, της πατρίδας μου και της δικής του πατρίδας. Είχε φέρει στο φως τάφους πολλούς, γεμάτους με πλούσια δώρα, προτού αντικρίσει ανάμεσα στα χώματα το σώμα της αδερφής μου. Τη σήκωσε με σεβασμό και απέραντο θαυμασμό για τη χαμένη της έγλη. Και όταν το βλέμμα του παρατηρητικό στάθηκε πάνω της, ήταν σαν να είχε απέναντί του μια παλιά γνώριμη. «Και το χέρι είναι μια κόρη, μια πρωτοαρχαϊκή κόρη, σαν τη Σοξέρ». Κατάλαβε αμέσως πως ήμασταν αδέλφια. «Σώζει τα χρώματα». Έτσι, έφτασε πάλι στη μεγάλη μου κατοικία, το Λούβρο, για να ζητήσει από τους διευθυντές του, τον Αλέν Πασκέ και τον Ζαν Λουίκ Μαρτινέζ, να μου επιτρέψουν ένα ταξίδι στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, μετά από 100 και πλέον χρόνια μακριά της. Για λίγο. Για όσο κρατάει ένα όνειρο. Και εκείνοι δέχτηκαν. Τους άκουσαν να λένε πως δεν μπορούσαν να μου αρνηθούν μια συνάντηση και πάλι με την αδερφή μου. Όταν την αντίκρισα, εκείνη πια δεν είχε πρόσωπο να με κοιτάξει, ούτε χέρι να με αγκαλιάσει. Όμως αν σταθήκαμε ξανά η μία πλάι στην άλλη, μαζί όπως μας μίλεψαν άλλοτε, με τις καρδιές μας ενωμένες, ήταν η ευτυχέστερη στιγμή της ζωής μου. Ποτέ δεν σταμάτησα να ελπίζω πως θα έβλεπα και πάλι τη χαμένη μου πατρίδα. Και υπήρξα τυχερή, που έστω και για λίγο γιατρεύτηκε ο καημός μου.